Ο Μοχάμεντ, που έφτασε στην Κρήτη ως ασυνόδευτο ανήλικο και περιπλανήθηκε ως προσφυγόπουλο στα δύσκολα μονοπάτια του ξεριζωμού από την πατρίδα του, σήμερα είναι ένας νέος μάγειρας που συνεχίζει να εκπαιδεύεται, έχοντας καταφέρει να βρει εργασία σε ένα από τα πιο γνωστά ιταλικά εστιατόρια της Αθήνας. Οι ευκαιρίες βρίσκονται, άρχισε να ψάχνουμε. Σας είπα μια ιστορία 6 χρόνια μέσα σε 10 λεπτά, 15 λεπτά. Η ιστορία αυτή ήταν γεμάτη χαρές, ήταν γεμάτη γνωριμίες, ήταν γεμάτη δύναμη. Καταφέρνοντας να ενταχθεί στο πρόγραμμα φιλοξενίας ανηλίκων στα Ανόγια, δεν άφησε ούτε στιγμή το όνειρό του, όπως είπε, να πάει πίσω. Και το όνειρο αυτό, όπως εξήγησε, είχε δυσκολίες, αλλά και πολύ αγάπη που πήρε από την Κρήτη και τους κριτικούς. Είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός για όλο. Αυτό έχω να σας πω. Ο Μοχάμεντ, όπως και άλλοι πρόσφυγες, μίλησαν για την εμπειρία τους σε εκδήλωση της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της αναπτυξιακής Ηρακλείου. Ανάμεσά τους και η κυρία Σιμίν Σατμάν από την Περσία, που έφτασε στη χώρα από το 1974 με το σύζυγό της και τις δύο κόρες της, 8 και 10 ετών τότε. Τα χρόνια της προσαρμογής, της εκμάθησης της γλώσσας, τα χρόνια που την έφεραν κοντύτερα, όπως είπε, με το σκοπό, τον τόπο και τους ανθρώπους του. Πολύ καλά λόγια, γιατί πραγματικά μου αρέσει και νιώθω πραγματικά ότι ζω σε μια κοινωνία που με έχουν αγκαλιάσει με αγάπη. Επιδιώκουμε να ακουστεί αυτή η φωνή που είναι ένα θετικό αφήγημα για το τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος, τι μπορεί να καταφέρει η Ελλάδα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο ενθουσιασμός και οι δεξιότητες των προσφύγων. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Οι πρόσφυγες μιλούν με πρόσφυγες» είναι ένας κύκλος συζητήσεων με στόχο, όπως επισημάνθηκε, οι άνθρωποι να εμπνευστούν από τα παραδείγματα και να πιστέψουν ότι αν θέλουν, μπορούν και να τα καταφέρουν. Το επόμενό μας στοίχημα είναι να συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε, να κλείσουμε το εστία όσο το μπορούμε καλύτερα, να μαθαίνουμε ιστορίες των ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν κοντά μας, ότι προοδεύουν, ότι έχουν ενταχθεί, είτε έχουν επιλέξει να μείνουν στην Κρήτη, είτε στην Ελλάδα, είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό.